Χτες, σήμερα, για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια, καλούμαστε μετά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό να συζητήσουμε πάνω σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα της Τρόικας. Ένα προγραμματικό πλαίσιο που θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες όλης της χώρας και κυρίως που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος της εργασίας αυτής της χώρας. Την ανθρωπιστική κρίση, την τεράστια ανεργία και την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των εργοδοτών, ζητήματα τα οποία δημιούργησε η καπιταλιστική κρίση και η νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της μέσα από τα μνημόνια. Είναι λοιπόν σήμερα η πρώτη φορά που με καθαρή εντολή του ελληνικού λαού το πρόγραμμα που προτείνεται από τη μεριά της κυβέρνησης, που δεν έχει στον πυρήνα του την ικανοποίηση των ορέξεων των δανειστών, αλλά στον πυρήνα του το πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχει την ικανοποίηση των λαϊκών διεκδικήσεων και την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των εργαζόμενων και των ανέργων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι το 2014 με τα μνημόνια και κυρίως με τους εφαρμοστικούς νόμους τους επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στον κόσμο της εργασίας, αφανίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά το συλλογικό εργατικό δίκαιο που ίσχυε στη χώρα μας για 75 ολόκληρα χρόνια, που ήταν αποτέλεσμα των θυσιών των κομμουνιστών, των αριστερών, των ανθρώπων της εργασίας. Οι κυβερνήσεις σε αυτή την περίοδο κατήντησαν το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κενό γράμμα, αφού στο 80% των εργαζόμενων της χώρας επιβλήθηκαν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οι κυβερνήσεις τα χρόνια του μνημονίου απαγόρευσαν ακόμα και την μονομερή προσφυγή στην διαιτησία, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, μέχρι να επανέλθει από το Συμβούλιο της Επικράτειας, αλλά ακόμα και όταν το Συμβούλιο Επικράτειας έκρινε ότι αυτό ήταν αντισυνταγματικό, περιορίστηκε και συρρυκνώθηκε ο ρόλος του και ουσιαστικά αυτοακυρώθηκε. Οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας, στα χρόνια του μνημονίου, με πρόσχημα την αναχέτηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μείωσαν τον κατώτατο μισθό κατά 22%, που γενικεύθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζόμενων αυτής της χώρας λόγω των προηγούμενων ρυθμίσεων, και κατά 32% στους νέους εργαζόμενους, αφήνοντάς τους σαν μόνη επιλογή αυτήν τη μετανάστευση. Μιλάμε δηλαδή ότι στα χρόνια του μνημονίου δημιουργήθηκε ένα πλέγμα αυστηρά ταξικά μεροληπτικών μέτρων, δήθεν για την αντιμετώπιση της κρίσης, μέτρων που ενίσχυσαν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων και παράλληλα ενίσχυσαν το κλίμα της εργασιακής κοινωνικής ανασφάλειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γενικευμένης εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Για να είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με αυτό το περιβάλλον έχουμε να αναμετρηθούμε σήμερα. Με αυτήν την καθημερινή εργοδοτική αυθαιρεσία που επικρατεί στους τόπους δουλειάς. Και γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει εκείνες τις προτάσεις, σε μία κατεύθυνση βέβαια, που θα αμφισβητήσουν την απόλυτη ισχύ του διευθυντικού δικαιώματος, με κατεύθυνση να ανατραπεί αυτή η σχέση. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που αφορούν την εργασία στον ιδιωτικό τομέα,
όπως εκφράστηκαν προχθές από το στόμα του Πρωθυπουργού. Ζήτημα πρώτο. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με ταυτόχρονη επαναφορά της επεκτασιμότητας στο σύνολο των εργαζόμενων της χώρας. Ούτε ένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει ακάλυπτος. Ζήτημα δεύτερον. Επαναφορά των τριωτιών, της μετενέργειας και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, έτσι ώστε ο ΟΜΕΔ να αποτελεί πραγματικό θεσμό εγγύησης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Ζήτημα τρίτο. Ίση αμοιβή για ίση εργασία, βάζοντας ένα τέλος στην άδικη ηλικιακή διάκριση που αφορά τον κατώτατο μισθό, που αντιμετωπίζουν τους νέους της χώρας μας σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, για να έχουν οι εργοδότες ακόμα περισσότερα κέρδη. Τα νέα αγόρια και τα νέα κορίτσια, κυρίες και κύριοι βουλευτές αυτής της χώρας, πρέπει να προστατεύονται, γιατί είναι η ελπίδα αυτού του τόπου. Και εμείς θέλουμε να χτίσουμε το μέλλον της χώρας μας και οφείλουμε να το χτίσουμε σε μία κατεύθυνση ισότητας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Σημείο τέταρτο. Κατάργηση της απελευθέρωσης των απολύσεων, αυστηροποίηση του πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις για να ξαναγυρίσει στην εποχή πριν από τα μνημόνια, έχοντας κατά νου ότι η κατεύθυνση της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η αιτιολόγηση της απόλυσης, κάτι που συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, και επίσης η κατεύθυνση πρέπει να είναι η απαγόρευση των ομαδικών απολύσεων στις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Σημείο πέμπτο. Η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους και για όλες σταδιακά. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Λοιπόν, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη της λαϊκής οικογένειας και χρηματοδοτώντας επίσης με αυτόν τον τρόπο την οικονομία της χώρας και κυρίως τη μικρή και μεσαίου μεγέθους επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από χθες σε αυτή την αίθουσα αναπτύχθηκαν δύο τύπου κριτικές. Η πρώτη κριτική είναι η μηδενιστική κριτική. Η κριτική που λέει ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί δεν βοηθάνε ούτε στο ελάχιστο τους πολίτες, ότι είναι ψίχουλα για τους εργαζόμενους. Σε αυτούς, για να είμαι καλοπροαίρετη, θα πρότεινα αυτά τα μέτρα να τα φέρουν για συζήτηση στον κόσμο της εργασίας. Να δουν τις άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των μισθωτών που πηγάζουν από το εξαγγελθέν πρόγραμμα της κυβέρνησης. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη κριτική που λέει ότι το πρόγραμμα αφορά προεκλογικές εξαγγελίες, ότι το πρόγραμμα δίνει πάρα πολλά μέσα σε ένα ασφιχτικό πλαίσιο. Σε αυτούς λοιπόν που κάνουν αυτή την κριτική από την άλλη πλευρά, έχω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέρφισες, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στην αλλαγή της σελίδας. Και σε αυτή την αλλαγή της σελίδας, με μία νέα κυβέρνηση στο τιμόνι αυτής της χώρας, μία κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να στρατευτούν σε αυτή την αλλαγή σελίδας. Όχι, επιτρέψτε μου, στη βάση του 13ου μισθού, του δώρου Χριστουγέννου δηλαδή, ή των 751 ευρώ, αλλά στην αλλαγή της κατεύθυνσης, στην αλλαγή της ταξικής μεροληψίας, στην αλλαγή της λαϊκής κυριαρχίας, στην αλλαγή της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας και της ανόρθωσης του εργαζόμενου λαού. Να στρατευτούν, κυρία Χαραλαμπίδου, παρακαλώ. Ναι. Στην στήριξη και την εμβάθυνση αυτής της διαδικασίας. Στην αλλαγή και στην ενίσχυση αυτό που ο Πρωθυπουργός είπε προχθές το βράδυ. Δημοκρατία παντού. Και πρώτα και κύρια, δημοκρατία στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες. Αυτό ζητάει ο κόσμος της εργασίας και είμαι σίγουρη ότι μαζί με την πάλη του θα το κατακτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.